Βεβαίως, εγώ έχω κάνει διάφορες σκέψεις, τις οποίες μπορείς να εκφράσεις. Με το μαλακό να το μάθει ο άνθιμος. Ακριβώς. Λοιπόν, θα πρέπει κάποιος να ενημερώσει τον άνθιμο ότι αυτό θα συμβεί το 2020. Εμάς βεβαίως δεν μας νοιάζει καθόλου. Μια χαρά είναι. Γιατί και θα πάμε να είμαστε καλά μόνο. Ναι, εννοείται. Και θα γιορτάσουμε και θα συζητήσουμε για τη σημασία του να έρθει το Euro Pride στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα το 20. Με την κυρία Μαρία Γιαννακάκη, τη Γενική Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε το Euro Pride στην Ελλάδα. Ποια είναι η σημασία και τι σημαίνει αυτό? Έτσι είναι στα 25 χρόνια που υπάρχει και λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Διοργανωτών Pride. Είναι η πρώτη φορά που επιλέγεται μια ελληνική πόλη και ένας ελληνικός φορέας, και μάλιστα η φετινή διεκδίκηση για το 2020 ήταν πάρα πολύ δύσκολη, γιατί διεκδικούσαν το Bergen Pride από την Νορβηγία, το Belgian Pride από τις Βρυξέλλες, το Hamburg Pride από τη Γερμανία και το Θεσσαλονίκη Pride. Δηλαδή το Θεσσαλονίκη Pride είχε απέναντί του χώρες και πόλεις με πολύ μεγάλη ιστορία στην προστασία και στη διεκδίκηση των ΛΟΑΤΚΙ δικαιωμάτων. Γι' αυτό και η ομάδα διεκδίκησης θα πρέπει να είναι πάρα πολύ περήφανη, αλλά περήφανη αισθάνεται και η Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που είχε σταθεί από την αρχή αρρωγός και υποστηρίκτρια αυτού του εγχειρήματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έρχεται να δικαιώσει και μια πορεία 2 χρόνων όσον αφορά στις προσπάθειες ελληνικής πολιτείας στα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα, που ξεκίνησε από την επέκταση του Συμφώνου Συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια το Δεκέμβριο του 2015. Προχωρήσαμε με τον νόμο για την ίση μεταχείριση και αύριο μπαίνει στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου. Πλέον τίποτα δεν είναι το ίδιο στην ελληνική κοινωνία. Μιλάμε για νόμους και για νομοσχέδιο τομές που ανοίγουν συζητήσεις που μέχρι και πριν από 2 χρόνια θεωρούνταν ταμπού. Είναι λοιπόν η ανάθεση αυτή υποδηλωτική και όλη τη πρόοδου που έχει γίνει όσον στην αφορά ελληνική κοινωνία. Την ελληνική κοινωνία. Ακριβώς, και πλέον και με το νομοσχέδιο, μου έλεγε ο Θάνος ο Βλαχογιάννης, ο οποίος ήταν από την ψυχή των διοργανωτών, ότι με το νομοσχέδιο που έρχεται αύριο στη Βουλή και που την επόμενη εβδομάδα θα είναι πλέον νόμος του κράτους, ότι έχουμε φτάσει στο ίδιο επίπεδο με την Γερμανία και την Αυστρία και έχουμε ξεπεράσει το 55% στην κατάταξη της ΥΛΚΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, εγώ του απάντησα, Θάνο μου, εγώ θα είμαι ευχαριστημένη όταν θα έχουμε φτάσει στο 100% της κατάταξης. Ναι, τώρα μπορεί σε θεσμικό βεβαίως επίπεδο. Να δούμε τώρα την κοινωνία. Ναι, γιατί σε θεσμικό επίπεδο μπορούμε να τα πηγαίνουμε καλά, σε επίπεδο εξωτερήκευσης όλων αυτών να τα πηγαίνουμε καλά και αποφάσεων. Νομίζω όμως ότι η ελληνική κοινωνία θέλει δουλειά ακόμα. Φυσικά, όμως κοιτάξτε, σας θυμίζω με μια έρευνα γνώμης που είχε γίνει στις αρχές του 2016, αμέσως μετά από την ψήφιση την επέκταση του Συμφώνου Συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια, που έδειχνε ότι η ελληνική κοινωνία αποδεχόταν σε πολύ μεγάλο, σε συντριπτικό θα έλεγα βαθμό, την συμβίωση στα ομόφυλα ζευγάρια, και αυτό δείχνει, θα μου επιτρέψετε να πω, ότι πολλές φορές η κοινωνία είναι πολύ πιο μπροστά από τους πολιτικούς και την πολιτική, αλλά και αυτό να μην συνέβαινε. Εγώ θεωρώ ότι οι πολιτικές θα πρέπει να ανοίγουν δρόμους και στα ανθρώπινα, και όχι να τρέχουν πίσω από την κοινή γνώμη για μια χώρα. Και δεν είναι θέμα κοινή γνώμη στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ποτέ δεν πρέπει να μπαίνουν σε δημοψηφίσματα. Ακριβώς γι' αυτό υπάρχει το Διεθνές Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για να προστατεύονται από συγκυριακές πλειοψηφίες και μειοψηφίες. Επίσης, οι αποφάσεις που λαμβάνονται συχνά από πάνω δημιουργούν και προς την κοινωνία ένα πλαίσιο που θα την βοηθήσει να ανοιχθεί και στα νέα πράγματα. Και δημιουργούν ορατότητα, αυτό που λέγατε και προηγουμένως. Δημιουργούν μια ορατότητα και το Pride είναι ένα μέσο αυτής της ορατότητας. Υπάρχουν βέβαια πολλά άλλα πράγματα και πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει, όπως οι θεματικές εβδομάδες και οι αμφιλές ταυτότητες. Ήταν ένα πρώτο βήμα, παρόλο που πολύ μεγάλες αντιδράσεις από σκοταδιστικούς κύκλους, όχι μόνο της Εκκλησίας και άλλους. Μάλιστα. Κύριε Γιαννακάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Γεια σας.